πρόβλημα, οπότε έρχεται και αυτό στη β' ομάδα. Από εκεί και πέρα προχωράμε. Το καλό είναι ότι αυτά τα παιδιά θα μπορέσουν να βοηθήσουν τους μικρούς, γιατί εμείς στην ουσία η ομάδα μας είναι K17 που έχουμε στο K20. Σίγουρα οι πιο μεγάλοι με τις εμπειρίες που έχουν θα μπορέσουν να βοηθήσουν τα μικρότερα παιδιά να σταθούν. Το μπόλιασμα δεν είναι πάντως εύκολο, έτσι. Το καλό είναι ότι τα παιδιά που έρχονται από πάνω πρόκειται για καλά παιδιά. Αφήνουν έξω τα όποια προβλήματα μπορεί να έχουν έξω από αυτό και βοηθάνε πάρα πολύ τους μικρούς. Δηλαδή και ουρίκα σήμερα και πρώτη φορά που ήρθα αποστολή ήταν φοβερό το πώς αγκάλιασε και πώς βοήθησε τα μικρά παιδιά. Πόσο επηρεάζεται η K20, η ομάδα νέων που είναι προθάλαμος της πρώτης ομάδας με κάποιο τρόπο, από την όλη αυτή δυστοκία να ξεκινήσει το πρωτάθλημα επίσημα με πολλές ομάδες και να γίνει ένα πραγματικό πρωτάθλημα, που το έχουμε τόσα χρόνια. Εντάξει, εμείς είχαμε το και μας έκατσε ότι πρώτο αγωνιστική είχαμε κενό σε αυτό το τμήμα. Αλλά σκεφτείτε ότι το K17 δεν έχει ξεκινήσει καν. Έτσι. Είναι να αρχίσει την άλλη εβδομάδα. Δεν ξέρουν ακόμα τι θα γίνει με τις ομάδες. Αυτό πρέπει να το βλέπουμε γενικότερα ότι υπάρχει ένας προβληματισμός στην κοινωνία. Οπότε κατ' επέκταση και στο ποδόσφαιρο θα περάσει. Ο μικρός το εισπράττει, αυτό το αντιλαμβάνετε. Τον γκρινιάζουν, σχολιάζουν. Όχι, όχι τόσο. Δεν έχουμε τέτοιο πρόβλημα γιατί πάντα κανονίζουν και οι προπονητές. Κλείνουν τα παιχνίδια που είναι να κλείσουν τα φιλικά. Εμείς ανάγκη το πρόβλημα που έχουμε είναι αυτό που δεν υπάρχει ένα σπίτι να στεγάσει την Ακαδημία. Εδώ πάω και είναι πάρα πολύ καλά. Και άλλες ομάδες που έχουμε δει. Εμείς δεν το έχουμε αυτό και είναι πρόβλημα γιατί τα παιδιά χρειάζεται να κάνουν πολύ μεγάλες αποστάσεις για να προπονηθούν. Και αυτό τους δυσκολεύει. Ναι, όχι, θέλω εγώ κάτι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.